Καιρό είχαμε, πάμε ένα Q&A, απαντάω τις καλύτερες μετά το gym. Bye! Q&A, υπάρχει πάντοτε μια ερώτηση τύπου Νίκη ή Κάρντι, Κάρντι ή Νίκη, και γενικά νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να το κάνουμε αυτό, και οι δύο κάνουν ωραία μουσική και οι δύο χρειάζεται να υπάρχουν. Απλά νιώθω ότι ψοφάτε για αυτό το beef μεταξύ γυναικών κτλ. But anyways, τώρα έχουμε το νέο beef, Νίκη, Μέγκαν κτλ. Άμα θέλουμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα μουσικά, νομίζω ότι μια καλή rapper όταν έχει θέμα μπαίνει στο booth και κάνει μουσική. Μια rapper που είναι skillful, μια rapper που δεν είναι skillful κάθεται και κάνει stories. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση και οι δύο έκαναν μουσική και μου άρεσε που το είδα όλο αυτό να γίνεται όντως μέσω της rap, γιατί είναι μέρος της κουλτούρας, το beef, καλώς ή κακώς, και μέσα από τη μουσική. Μπορεί να μην ήταν battle, αλλά ήταν τύπου diss. Οπότε τώρα αν με ρωτάς ποιο μου άρεσε πιο πολύ, θα σου πω ξεκάθαρα ότι η Megan το σκότωσε κυριολεκτικά και ότι ήταν top. Γενικά για μένα η Megan είναι goat, αλλά είναι και είναι legend ρε φίλε. Και ακριβώς επειδή είναι legend, περίμενα ότι θα έχει γράψει κάτι καλύτερο, πιο πολλά bars, δεν ξέρω. Οπότε ναι, θα πω ότι μου άρεσε πιο πολύ το his. Λοιπόν, το Playboy έρχεται 16 Δευτέρου, σε λίγες μέρες, στο άλμπουμ του Thugs Lime και του DJ Tune. Και... oh my god, yeah! Μας κατάλαβαν. Ναι, και μετά από το Playboy έχω ένα solo κομμάτι, γιατί μου έχετε στείλει 300 μηνύματα, πότε είναι το επόμενο solo κομμάτι μου. Ακριβώς μετά θα βγει ένα solo κομμάτι, να πούμε κάποια ωραία πραγματάκια. Γεια και σε εσάς! Κατάλαβα, fuck. Λοιπόν, πρέπει να την κάνουμε. Και θα πάρετε μια γεύση στο Hustle and Flow, γιατί θα το πω εκεί, θα το κάνω freestyle και μετά από λίγο καιρό θα το βγάλω κιόλας κανονικά. Λοιπόν, θα σου πω, σκεφτόμουν. Τόσο καιρό έλεγα όταν θα κάνω λεφτά, ξέρω εγώ, θα βγάλω κάποια λεφτά, θα πάω να φτιάξω το πρόσωπό μου και τα μαγουλά μου και τις γωνίες μου και θα κάνω, ξέρεις, κάτι τέτοιο. Τώρα λοιπόν, που έκανα λεφτά, που έβγαλα τα χρήματα που χρειάζονται για αυτή τη διαδικασία, δεν είμαι σίγουρη αν θέλω να το κάνω. Τώρα νιώθω τόσο καλά με τον εαυτό μου και νιώθω ότι απλά άμα κάνω έντονες γωνίες και είμαι σαν χάρακας, θα είμαι ακόμη μια κοπέλα που θα είναι full φτιαγμένη. Το καλό βέβαια είναι ότι μέσα στα social τόσο καιρό σας μιλάω πολύ ανοιχτά για τα πράγματα που κάνω για τον εαυτό μου και στο σώμα μου και βλέπω ότι έχουν επηρεαστεί και άλλες κοπέλες και μιλάνε πλέον ανοιχτά για αυτά τα πράγματα. Οι κοπέλες που τα έκραζαν τώρα τα κάνουν κιόλας. Λοιπόν, lives κάνω γενικά και εντός και εκτός Ελλάδας. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες μόνο έχω αράξει λίγο, γιατί θέλω να είμαι Αθήνα για να μπορώ να δίνω μαθήματα για τη σχολή και δεν με βόλευε καθόλου το να είμαι μία σε ένα νησί, μία από εδώ, μία από εκεί, σε άλλες πόλεις. Οπότε έχω τσιλάρει λίγο, αλλά από την επόμενη εβδομάδα σκέφτομαι να ξαναρχίσω. Οπότε όσοι είναι για dates και τα λοιπά, στέλνετε στον Tony Mao Entertainment και από Δευτέρα σας ανεβάζω και post για το επόμενο μου live που θα είναι μάλλον εκτός Αθήνας το αμέσως επόμενο. Λέεις λεφτά γιατί πουλά πίξ. Εκείνη έχει μάνι γιατί έχει χει. Γιατί έχει λάβς, γιατί έχει στρίν. Γιατί έχει κάνει ότι εσύ δεν μπορείς. Με καίει αργά σαν να με χει. Του άρεσε πολύ ότι είμαι παιδί. Θέλει να με φτάσει αλλά αργεί. Αυτή η κοπέλα είναι τέρμα χαζή. Οι 30 στις 50 ερωτήσεις είναι για το αν θα κάνω άλμπουμ, πράγμα που με χαροποιεί πάρα πολύ. Θέλω μέσα στο 24 να βγάλω κάτι, τώρα θα είναι άλμπουμ, θα είναι EP, δεν ξέρω ακριβώς και πώς, αλλά έχω tracks. Και γενικά νομίζω ότι το 24 θα βγουν πάρα πολλά άλμπουμς, απλά νιώθω ότι
τουλάχιστον στο rap game, πρέπει σε όλα να συμπεριληφθεί τουλάχιστον μια γυναικεία φωνή. Μου φαίνεται πολύ ξεπερασμένο το να ακούμε άλμπουμς από άντρες χωρίς να υπάρχει γυναικεία φωνή μέσα σε αυτό, και όποιο άλμπουμ βγει και δεν έχει ούτε μια γυναίκα, ούτε R&B, ούτε rap, ούτε κάτι, μου φαίνεται τέρμα παλιακό. Είμαστε το 2024, δεν είμαστε το 1880. Yes, there. Θα σου πω, από το καλοκαίρι, βασικά πέρα από το καλοκαίρι, ξεκίνησα να φτιάχνω το πρώτο μου brand. Στη συνέντευξη στο Hustle & Flow, νομίζω είναι η πρώτη φορά που θα σας ανακοινώσω περί τίνος πρόκειται. Είναι για όλες τις γυναίκες εκεί έξω, για όλες τις full bad bitches. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν και αγόρια που θα το χρησιμοποιήσουν, να σου πω την αλήθεια. Είναι κάτι που φωνάζει Κίμη, είναι κάτι που είμαι γνώστης πάνω σε αυτό το πράγμα και που ίδια χρησιμοποιώ. Και απλά πλέον θα είναι για όλες. Κοίτα, εγώ έγραφα πάρα πολλά χρόνια πριν ασχοληθώ. Γενικά έχω ασχοληθεί με τη μουσική πάρα πολλά χρόνια και πιο παλιά με άλλα είδη μουσικής. Όπως θα πω και στη συνέντευξη με τον Τζίο, έπαιζα μπάσο, ήμουν σε οδείο, ήμουν σε μπάντες, τραγουδούσα. Και απλά μετά, σε κάποια φάση της ζωής μου ανακάλυψα το ραπ, άρχισα να ακούω φανατικά ραπ και μετά δοκίμασα να γράψω και πάνω σε rap beats και τα λοιπά. Και το έκανα, ήμουνα καλή, οπότε συνέχισα και νομίζω έχει φανεί από την πορεία μου το αν είμαι καλή σε αυτό που κάνω ή όχι. Έκανα rap γιατί απλά αυτό είμαι, αυτή είναι η κουλτούρα μου. Αυτό δεν ξέρω κάτι πέρα, ξέρω πράγματα πέρα από αυτό, απλά δεν νιώθω κάτι πέρα από αυτό. Είμαι αυτό.